Αν τον άλλον, να ξεκινήσουμε λίγο να το δούμε αυτό. Το οποίο, δηλαδή, ο Ερντογάν είχε βγει και είχε πει είναι τσούλες οι διαδηλώτριες. Πήγαν στο δικαστήριο. Τσούρτουκες για την ακριβία. Ναι. Πήγε, την έχουμε και εμείς τη λέξη. Πώς το είπε, σουρτούκες, πώς. Σουρτούκες, ναι, ναι. Σουρτούκες. Πήγε στο δικαστήριο. Σουρτούκες. Δεν ξέρω ποια είναι η ερμηνεία της. Η ίδια νομίζω ότι είναι. Παρεμφερής είναι, νομίζω. Και πήγε στο δικαστήριο και αθώθηκε ο πρόεδρος. Είναι σαν να λέμε σουρλουλούδες, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα. Νομίζω έτσι, ότι... ναι, έτσι. Αυτές που γυρνάνε από εδώ και από εκεί. Και την έννοια της φασαρίας, ναι. Φασαριόζα δηλαδή. Φασαριόζα, ναι. Α, μήπως γι' αυτό αθώθηκε, Μαρία. Καταρχάς, να πω ότι η εισαγγελία δεν δέχτηκε καν τις μηνύσεις που έκαναν οι κυβερνητικές οργανώσεις, γυναικείες οργανώσεις κτλ. Είχε βγει ο Τούρκος πρόεδρος την 1η Ιουνίου, πριν από λίγους μήνες, και είχε πει για τις διαδηλώτριες λοιπόν του Γκεζί. Το Γκεζί ήταν το 2013. Ναι. Τώρα τον Ιούνιο φέτος λοιπόν βγήκε και είπε ότι όσες ήταν γυναίκες εκεί ήταν σουρτούκες και οι άντρες αχροί, είχε πει. Αχρή. Και ξεσηκώθηκαν εδώ οι γυναικείες οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, πολιτικά κόμματα επίσης από την αντιπολίτευση και κατέθεσαν μηνύσεις. Και η Γενική Εισαγγελία λοιπόν απεφάνθη, αφού πήγαν οι μηνύσεις για να εξεταστούν στην εισαγγελία, ότι δεν είναι ουσιαστικά προσβολή αυτό το πράγμα από τον Τούρκο πρόεδρο, αυτή η λέξη, και έτσι ο Τούρκος πρόεδρος δεν έχει καμία κατηγορία εναντίον του για αυτή την προσβολή που έκανε προς τις γυναίκες της χώρας. Όπως λέει και ένας φίλος εδώ δίπλα, έχω εμπιστοσύνη στην τουρκική δικαιοσύνη. Ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί άλλωστε να σου πω και κάτι άλλο. Όταν γενικά για εξυβρίσεις είναι πολύ φιδωλή η τουρκική δικαιοσύνη. Ναι. Όταν αφορά τον πρόεδρο είναι λίγο πιο αυστηρή, ελαφρά, έτσι δεν είναι? Έτσι, γιατί όταν μέσα σε 8 χρόνια και μάλιστα με στοιχεία του τουρκικού Υπουργείου Δικαιοσύνης έχει φτάσει ο αριθμός των διώξεων κατά πολιτών, επειδή έχουν προσβάλει τον Τούρκο πρόεδρο, τις 200.000 και πιάνουμε μόνο τα 8 χρόνια τα τελευταία, όχι τα προηγούμενα, καταλαβαίνουμε από εκεί και πέρα πώς λειτουργεί. Το 200.000 μας φαίνεται μεγάλο το νούμερο, αλλά είναι πολύ Τούρκοι, κατάλαβες. Ναι, και, και μεταξύ αυτών μέσα... και παιδιά, έτσι. Και παιδιά, αυτό βασικά, ότι ο αριθμός αυτός έχει, δηλαδή, είναι το 2021 μόνο, ήταν 305 παιδιά και μάλιστα 12 έως 14 ετών και 15 έως 17 ετών, τα διαχωρίζουν. Μιλάμε επομένως, για κράτος και παιδιά. Για κράτος δικαίου μιλάμε. Καθεστωτική νοοτροπία. Υπάρχει αυτός ο νόμος εδώ, ο οποίος έλεγε όταν ήρθε ο Ερντογάν στην αρχή, δεν τον είχε χρησιμοποιήσει τα πρώτα χρόνια, το 2002 και μετά. Και έλεγαν όλοι ότι κάποια στιγμή αυτός ο νόμος του ποινικού κώδικα θα καταργηθεί. Τελικά όμως βλέπουμε ότι ζει και βασιλεύει και ουσιαστικά με βάση αυτόν τον νόμο γίνονται πάρα πολλές διώξεις. Πάμε να δούμε λίγο, Μαρία, και τα της δημοσκόπησης. Υπάρχει ακόμη στην Τουρκία. Ναι, πάμε να δούμε λίγο και τα της δημοσκόπησης, να δούμε και την κάρτα σας παρακαλώ, για να δούμε τελικά όλη αυτή η διαδικασία πόσο βοηθάει τον Ερντογάν. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε ότι η κάρτα είναι, ρωτάει κατά αν εγκρίνεται το έργο του Ερντογάν. Το έργο. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ναι, πες μας τα ποσοστά, Μαρία. Λοιπόν, 47,6 λοιπόν ήταν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο έγινε 45,1, δηλαδή 2,5 μονάδες κάτω. Το 50% το 50,6 για την ακρίβεια των Τούρκων πολιτών δεν εγκρίνει το έργο του Ερντογάν. Είναι μια δημοσκόπηση της εταιρείας Μετροπόλ, μια από τις πιο έγκυρες εδώ εταιρείες δημοσκοπήσεων, η οποία δείχνει ότι όλα αυτά ουσιαστικά τα ανοίγματα που κάνει ο Τούρκος πρόεδρος τελευταία έκανε ανοίγματα προς το εξωτερικό. Είχαμε τη Συμφωνία των Σιτηρών μέσα στο Νοέμβριο, η οποία παρατάθηκε, αποφεύχθηκε αυτή η κρίση που παραλίγο να δημιουργηθεί με την καταγγελία της σύμβασης από τη Ρωσία. Είχαμε τα ανοίγματα προς την Αίγυπτο και προς άλλες χώρες βέβαια και του κόλπου και της περιοχής. Βλέπουμε λοιπόν όμως ότι ο μέσος Τούρκος πολίτης δεν συγκινείται ιδιαίτερα από τις επιτυχίες που παρουσιάζει ο Τούρκος πρόεδρος διεθνώς, από αυτό το προφίλ του διεθνούς ηγέτη, του ειρηνοποιού κλπ. Ο Τούρκος πολίτης ουσιαστικά καίγεται για την τσέπη του, όπως δείχνουν μέχρι στιγμής. Το 50% είναι υπέρ. Οι μισοί λένε ναι. Με 180% πληθωρισμό.
Και οι μισοί λένε ναι. Okay. Λέγεται για το στομάχι του. Ναι. Μα εκεί προσπαθεί ο Ερντογάν να δημιουργήσει θέμα, επιθετική εξωτερική πολιτική και κατακτήσεις στο νεοοθωμανικό πλαίσιο της διακυβέρνησης που κάνει και του καθεστώτος που έχει δημιουργήσει, προκειμένου να διασωθεί εκλογικά, διότι αν εκλογικά καταβυθιστεί, οι διώξεις θα φτάσουν τα τρίτα ξαδέρφια του. Λειτουργεί με την οικογένειά του και είναι πολλές οι ενδείξεις τι θα συμβεί μετά αν πέσει ο Ερντογάν σε επίπεδο και οικονομίας και διώξεων. Πάντως έχει ένα βίντεο, μας έχει στείλει η Μαρία, όπου δείχνει έναν άνθρωπο που βρει στα σκουπίδια, τρώει από τα σκουπίδια και ευχαριστώ τον Αλλάχ, λέει, που το βρήκα στα σκουπίδια. Και του λέει ο άλλος, ναι, αλλά στο Σαράι, στο παλάτι, ξοδεύουν 1 εκατομμύριο λίρες την ημέρα. Και απαντάει, α, μη μου λες για τον Ερντογάν, ο Ερντογάν κάνει για καλό για μας. Αυτό δείχνει λοιπόν πώς σκέφτεται εδώ ο Μέσος Τούρκος. Γι' αυτό και είναι και 45% ακόμα που εγκρίνει το έργο. Ναι, μεν είναι σε ευθύνουσα πορεία σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, με τους προηγούμενους μήνες. Αλλά παρόλα αυτά είναι ένα ισχυρό ποσοστό που ως πρόσωπο τον Ερντογάν τον πάνε. Βέβαια, θα δείξει κατά πόσο, να δούμε το βίντεο, θα δείξει κατά πόσο οι βουλευτές του θα έχουν τέτοια ποσοστά. Για να δούμε, πάμε να δούμε το βίντεο. Ben vallahi de billahi de çalışmama rağmen nasip. Rabbim bana bunu nasip etti. Çöpten aldım. Öyle. Çöpten çıkardım. A101 marketin çöpe atarken gördüm. Ne yaptım? Aileme destek oldum. O sarayda günlük 10 milyon TL para harcanırken herkesin bir dakika. Bir dakika. Senin çöpten onu çıkarman benim zoruma gidiyor abi, biliyor musun? Baba, gitmesin ya. Buyur. Tayyip Erdoğan'ın yaptığı hal ve hareketlere her zaman bizim içindir. Ben yani Tayyip'i savunmak için değil. Ben de AK Parti'ciyim ama hayır, her şey ama 2023'ten sonra belki daha değişik şeyler olabilir. Tamam.